Φέτος το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2009, είναι η τέταρτη χρονιά των ήχων του κόσμου εδώ στον ίδιο χώρο, στο σχολείο. Μάλιστα την πρώτη χρονιά που άνοιξε, άνοιξε ταυτόχρονα και με τον χώρο αυτό για το Φεστιβάλ Αθηνών. Η ήχη του κόσμου είναι μια ενότητα μέσα στο Φεστιβάλ Αθηνών. Σκοπό έχει να παρουσιάσει τους διάφορες όψεις αυτό που ονομάζουμε σήμερα μουσική του κόσμου. Ούτως ή άλλως πρόκειται για μια πάρα πολύ πλατιά έννοια του τι ακριβώς σημαίνει η μουσική του κόσμου. Αυτό όμως που κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών και σε αυτήν εδώ την ενότητα είναι να προτείνει μουσικούς, να προτείνει ήχους, να προτείνει μουσικές καταστάσεις και να αφήνει ονόματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά εδώ στους ήχους του κόσμου για το Φεστιβάλ Αθηνών. Είχαμε φέτος τη Λούρα και τον Τουμάνι Διαμπατέδιο, σπουδαίους μουσικούς από την Αφρική για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είχαμε τη Μάρτα Σεμπεστιάνη, το Ταξίμ Τρίο παλιότερα. 4 χρόνια τώρα κάνουμε προτάσεις και φέρνουμε και μουσικούς που νομίζουμε ότι έχουμε κάτι να πούν, κάτι ιδιαίτερο. Μεταφέροντας βέβαια την κουλτούρα του τόπου τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και παίζουν, ερμηνεύουν τη μουσική, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το σημερινό μουσικό γίγνεσθε. Δηλαδή σε μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, σε ένα πλανήτη που έρχεται όλο και πιο κοντά, οι μουσικές ανακατεύονται, οι ήχοι ανακατεύονται και αυτό ακριβώς φαίνεται και σε αυτές εδώ τις συναυλίες. Έχουμε εκτός από σπουδαία ονόματα και προτάσεις. Φέτος μια σημαντική πρόταση ήταν από την Ελλάδα. Ήταν οι Σανάδες με τους Word of Mouth. 9 φωνές, 2 άντρες και 7 γυναίκες. Οι άντρες κάνανε beatbox, οι γυναίκες το πολυφωνικό στυλ τραγουδιού και ενώσανε αυτές τις 9 φωνές σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ ύφος από ό,τι μπορεί να πει κανείς φωνητική μουσική ή τραγούδι. Ήταν κάτι περισσότερο και ήταν κάτι που νομίζω ότι αποτέλεσε και πρόταση για το Φεστιβάλ Αθηνών και για τους ήχους του κόσμου φέτος. Το μεγάλο όνομα βέβαια τη φετινή χρονιά είναι ο Τουμάνι Διαμαντή, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς από τη Δύση, από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι τιμή και για το Φεστιβάλ Αθηνών που είναι ο Τουμάνι Διαμαντή στην πρώτη φορά στην Ελλάδα, εδώ στους ήχους του κόσμου, στο σχολείο. Ο Ιβο Παπάσοβα από την Βουλγαρία είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, ένας μουσικός που ο κόσμος όλος, ο πλανήτης όλος, τον έμαθε μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Βουλγαρία. Μέχρι τότε όχι μόνο δεν του επιτρεπόταν να βγει από τη χώρα, όπως όλοι οι πολίτες, αλλά κυνηγήθηκε πάρα πολύ από το καθεστώς, ακριβώς επειδή προέρχεται από μια παράδοση η οποία κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει στην Βουλγαρία, παράδοση των Τσιγκάνων τουρκόφωνων στην κεντρική Θράκη. Όλο αυτό τον έκανε βέβαια και θρύλο για τους νέους και για όλους αυτούς οι οποίοι έβρισκαν μέσα από τη μουσική του και μέσα από τον τρόπο του έναν λόγο ενάντια στο καθεστώς. Από τη στιγμή όμως που ο Ιβο Παπάσοφ έγινε γνωστός στον υπόλοιπο πλανήτη, θεωρείται από τους σημαντικότερους, ίσως ο πιο σημαντικός μουσικός του κλαρίνου σε όλα τα Βαλκάνια. Έχει παίξει με σπουδαίους ζαζίστες και ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είναι εδώ στο Φεστιβάλ Αθηνών, στους ήχους του κόσμου, σε ένα πρόγραμμα που άλλοτε άγγιζε την παραδοσιακή μουσική και άλλοτε βέβαια έφυγε τελείως στη jazz και στη free jazz. Η Λούρα είναι ένα από τα καινούργια ονόματα από το πράσινο πεδίο. Όταν λέω καινούργια δεν εννοώ βέβαια των τελευταίων 2 ετών, είναι πιο παλιά. Ανήκει σε αυτό που λέμε την καβοβερδιανή διασπορά. Γεννήθηκε στη Λισαβόνα, ζει ένα μεγάλο κομμάτι της διασποράς από το πράσινο ακροτήρι και σε σχέση με Σεζάρι Έβορα δίνει μια τελείως διαφορετική αίσθηση των μουσικών από το πράσινο ακροτήρι. Είναι βασισμένη πιο πολύ στην αφρικάνικη παράδοση, σε ή μουσικά είδη τα οποία είναι λιγότερο ευρωπαϊκά, κάτι το οποίο Σεζάρι Έβορα το εκφράζει πολύ περισσότερο και περισσότερο αφρικάνικα. Πρέπει να επιλέξεις 4 ή 5 ονόματα από όλο αυτό το μουσικό σύμπαν, είναι βέβαια κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αν σκέφτεσαι κάθε χρονιά να δίνεις μια γκάμα, μια παλέτα ήχων και διαφορετικών μουσικών που κάθε χρονιά αλλάζει. Άλλες φορές θα δίναμε έμφαση στην αφρικάνικη μουσική, άλλες φορές δίνουμε έμφαση στην μουσική της Τουρκίας ή την μουσική της Μέσης Ανατολής. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε μουσικές από το Ιράν, σπουδαία ονόματα όπως ο Σαχράμ Ναζερί, για τις σπουδαιότερες μορφές, πολύ σημαντικός τραγουδιστής. Κάθε χρονιά έχει και το δικό της στίγμα, έχει και το δικό της στυλ. Τώρα για την επόμενη χρονιά θα δούμε.